ελληνογαλλική σχολή Ζαντάρ. Σίγμα Τάφ 2. Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε την ευχαρίστηση να σας ξεναγήσουμε στα σημαντικότερα μνημεία του αγαπημένου μας Πειραιά. Αποτελεί πραγματικότητα το γεγονός ότι η Ελλάδα και συγκεκριμένα ο Πειραιάς έχει αρκετά ιστορικά και πολιτιστικά μνημεία. Δυστυχώς, δεν μπορούσαμε να τα επισκεφτούμε όλα και γι' αυτό φέραμε τον Πειραιά στην τάξη μας. Είμαστε εδώ για να σας ταξιδέψουμε στην πόλη μας. Ησυχάστε και απολαύστε το ταξίδι. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας κτίστηκε το 1985. Εκτός από μπάσκετ, μπορεί να φιλοξενήσει επίσης αγώνες στίβου, βόλεϊ, γυμναστικής, εκθέσεις και συναυλίες. Στα χρόνια της λειτουργίας του, το ΣΕΦ έχει προσφέρει έντονες συγκινήσεις στους φίλους του αθλητισμού. Ο μεγάλος ενθουσιασμός αποκορυφώθηκε με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μπάσκετ. Το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είναι ένα από τα πιο σπουδαία γήπεδα της Ελλάδος, καθώς αποτελεί έδρα της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού. Το γήπεδο Καραϊσκάκη κατασκευάστηκε το 1895 ως ποδηλατοδρόμιο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης είναι σύγχρονο ελληνικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Το όνομά του προέρχεται από το ονοματεπώνυμο του γνωστού αρχιστράτηγου Γεώργιου Καραϊσκάκη, ο οποίος έδωσε τη ζωή του για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδας είναι από τις μεγαλύτερες εκκλησίες σε όλο τον Πειραιά. Το εσωτερικό της είναι στολισμένο με βυζαντινές αγιογραφίες. Στις 11 Ιανουαρίου του 1944, ο Ιερός Ναός καταστράφηκε ολοσχερός. Μάλιστα, αρκετοί πιστοί για να προστατευτούν από τον βαρβαρισμό κατέφυγαν στο ναό, όπου βρήκαν οδυνηρό θάνατο. Είμαστε πολύ τυχεροί, καθώς είναι ο ναός που επισκεφτόμαστε κάθε μήνα. Το ΒΕΑΚΙ είναι ένα θέατρο θερινό χωρητικότητας 2.000 θεατών. Το θέατρο κατασκευάστηκε από τις Δημαρχίες Αριστείδης Κυλίτσι. Είμαστε περήφανοι γιατί το σχολείο μας έχει κάνει πολλές παραστάσεις στο ΒΕΑΚΙ. Το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά βρίσκεται στο κέντρο του Πειραιά. Είναι ένα νεοκλασικό κτίριο σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Ιωάννη Λαζαρίμου. Έχει περίπου 800 θέσεις και ανεβαίνουν εκεί πολλές παραστάσεις. Το θωρακισμένο καταδρομικό έβδομο Αβέροφ είναι ιστορικό πλοίο της νεότερης Ελλάδας. Το θωρακτό Αβέροφ είναι ένα πλοίο θρύλος του πολεμικού μεναυτικού. Οι επιτυχίες του στο Αιγαίο του χάρισαν αμέσως τον χαρακτηρισμό το τυχερό πλοίο. Το μήκος του είναι περίπου 140 μέτρα και έχει πλάτος 21 μέτρα. Το Ναυτικό Μουσείο στεγάζεται στο κτίριο της Μαρίνα Ζέα στη Φρεατίδα στον Πειραιά. Το μουσείο είναι πλούσιο σε εκθέματα. Είναι το μεγαλύτερο ναυτικό μουσείο της Ελλάδος και παρουσιάζει την εξέλιξη του ναυτικού των Ελλήνων από την προϊστορική εποχή έως τις ημέρες μας. Το σημερινό μουσείο διαμορφώθηκε και εγκαινιάστηκε το 1980. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά έχει κυρίως ευρήματα ανασκαφών που καλύπτουν την περίοδο από την Μυκηναϊκή μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή. Προσφέρει στον επισκέπτη την αντιπροσωπευτική και πλήρη εικόνα της ιστορίας της πόλης κατά την αρχαιότητα. Όταν δείτε αυτό το πανέμορφο μουσείο, θα γνωρίσετε τη μεγάλη ακμή της τότε Ελλάδας. Μιλήσαμε για τόσα αξιοθέατα του Πειραιά, αλλά δεν γίνεται να μην μιλήσουμε για το σχολείο μας. Το 1856 φτάνουν στην Αθήνα 4 γαλλίδες μοναχές του τάγματος του Αγίου Ιωσήφ. Το 1859 οι αδερφές, έτοιμες να αφιερώσουν τη ζωή τους στην ανακούφιση των δυστυχισμένων, δημιούργησαν στον Πειραιά ορφανοτροφείο και ιατρείο. Το 1861 αρχίζει το εκπαιδευτικό του έργο με την ίδρυση της Ελληνογαλλικής Σχολής Ζαντάρ. Όμως, το 1944 ελπώνται το κεντρικό τμήμα από τον βομβαρδισμό του Πειραιά και οι δύο αδερφές από το τάγμα βρίσκουν τραγικό θάνατο. Το 1949 η σχολή ανακοδομείται και εξελίσσεται σε πρότυπο γυμνάσιο, λύκειο και δημοτικό. Το 2016 δημιουργείται νήπιο και προνήπιο.